Κίνα. Συνδεόμαστε με την ελληνική πρωτεύουσα, την ανταποκρίτρια μας Αλεξία Τασούλη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλεξία, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Υπό συνθήκες άκρα μυστικότητας, στις 8 παρα 10 προσγειώθηκε αεροσκάφος, πέφερε τον στρατάρχη Χαφτάρ από την Λιβύη. Είναι ο ισχυρός άμβρας της Ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ. Έφτασε λοιπόν στην Αθήνα μόλις 2-24 ώρα πριν την διεθνή διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη που θα γίνει την Κυριακή. Ο κύριος Χαφτάρ θα δει αύριο στις 9:20 τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Αυτό έχει ανακοινωθεί επισήμως. Και υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα δει και τον Πρωθυπουργό. Η αρχική πληροφορία ήταν ότι θα δει απόψε. Νεότερες πληροφορίες λένε ότι θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο το μεσημέρι, μετά δηλαδή τη συνάντησή του με τον κύριο Δένδια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ να σου πω ότι αύριο συνεδριάζει και το ΚΙΣΤΕΑ με τις ένοπλες δυνάμεις, με αφορμή βεβαίως όλες τις εξελίξεις και με τη Λιβύη αλλά και με την Τουρκία. Αλεξία, μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, αν λάβουμε υπόψη ότι η Αθήνα δεν έχει προσκληθεί στη διάσκεψη του Βερολίνου. Και είναι κάτι που έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Αθήνα που δεν έχει προσκληθεί στη διάσκεψη του Βερολίνου. Έχουν γίνει τηλεφωνήματα προς την Γερμανία, όμως η καγκελαρία έχει αποφασίσει υπό την πίεση του Ερντογάν να μην είναι παρούσα για Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.